Έκανες αυτό πριν ξεκινήσεις το Progress Overloading ή αλλιώς το πρόγραμμα με βάση την προοδευτική επιβάρυνση. Εάν όχι, μείνε στο βίντεο που ακολουθεί γιατί ξεκινάω μία σειρά βίντεο σχετικά με το συγκεκριμένο είδος προγράμματος προπόνησης, μια και είναι της μοδός που λέμε, ώστε να σου δώσω τα απαραίτητα που χρειάζεσαι για να έχεις την απόλυτη επιτυχία. Αυτό το πρόγραμμα έχει μία ιδιαιτερότητα. Εάν θε να επιλέξει να το κάνει σωστά, θα πρέπει να έχει ένα σωστό αλγόριθμο, ο οποίο ανά εβδομάδα να σου ορίζει ακριβώ τα πόσα κιλά θα πρέπει να βάζει. Δηλαδή, ξεκινά, α πούμε, με μία άσκηση στο 65% τη μία μέγιστή σου. Τι είναι αυτό. Είναι ότι, παράδειγμα, εγώ για μία επανάληψη στις πιέσεις πάγκου έχω 100 κιλά, ας πούμε. Το 65% μου είναι τα 65 κιλά. Οπότε ξεκινάω με αυτό. Και κάθε εβδομάδα σου ανεβάζει σταδιακά το βάρο ή κάποιε εβδομάδε μπορεί να μένει σταθερά το βάρο και να σου αλλάζει τι επαναλήψει, το εύρο των επαναλήψεων. Δηλαδή να σου βάζει να κάνει πιο πολλέ επαναλήψει με το ίδιο βάρο. Είναι και αυτό προοδευτική επιβάρυνση με διαφορετικό τρόπο. Παρ' όλα αυτά, για να μπορέσει να κάνει αυτό το πρόγραμμα με επιτυχία, διότι ο αλγόριθμο του, όταν είναι σωστό και μελετημένο και γραμμένο σωστά, έχει επιβαρύνσει τη τάξεω 2% κάθε εβδομάδα ή κάθε δεύτερη εβδομάδα, 3% που πότε, εάν εσύ πεις ότι ξέρω ότι έχω στον πάγκο μία μέγιστη τόσα κιλά, θα πρέπει να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Γιατί οι αλλαγές που καλείς να κάνεις μέσα στις εβδομάδες που έρχονται είναι πολύ μικρές και θα πρέπει να ξέρει ακριβώς πόσο είναι μία μέγιστή σου, ώστε να ρυθμίσεις τα κιλά όπως πρέπει για να βγάλεις το πρόγραμμα με επιτυχία και να έχεις τα αποτελέσματα που θέλεις. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα το κάνεις αυτό σωστά. Θα πρέπει στην αρχή να αφιερώσεις μια ολόκληρη εβδομάδα ώστε να κάνει τι μετρήσει αυτέ και θα σου πούμε πιο ακριβώς τρόπο. Θα μου πει τι και θα χάσω μία εβδομάδα. Περίμενε, περίμενε. Άκουσε με πρώτα πώ θα το κάνει και μετά μου λε ό,τι απορίε έχει και τι συζητάμε στα σχόλια του βίντεο. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να επιλέξεις κάθε ημέρα να κάνεις από μία βασική άσκηση όπου θα ορίσεις ακριβώς τη μία μέγιστή σου. Παράδειγμα, μέσα στην πρώτη εβδομάδα, η οποία δεν λογίζεται στο πρόγραμμα, είναι ξεχωριστή για να κάνει τα τεστ ώστε να είσαι 100%, -100 σίγουρο τι κιλά θα χρησιμοποιήσει. Ξεκινά και βάζει, α πούμε, τη Δευτέρα πιέσει στον πάγκο για το στήθο. Αυτή είναι η βασική άσκηση που πρέπει να τη μετρήσει. Θα σου πω τον τρόπο. Αυτά τα πουλάκια που ακούς έρχονται κάθε μέρα στι 6 ώρα το πρωί και τα ταζω. Σκυλοτροφίτρωνε, κανίβαλοι. Κοτόπουλο. Αλλά είναι η παρέα μου εδώ πέρα μαζί με τον Περσέα και την Αθηνούλα τη Γατούλα. Λοιπόν, βάζει λοιπόν τη Δευτέρα ας πούμε, μία από τις βασικές ασκήσεις που θα έχει το πρόγραμμά σου. Ποιες θα είναι αυτές. Πιέσεις πάγκου, άρις θανάτου, σκουότ και πιέσεις για ώμους με την μπάρα. Ας πούμε αυτές τις τέσσερις βασικές ασκήσεις. Οπότε το πρόγραμμά σου θα έχει τέσσερις ημέρες, ας πούμε. Τώρα, άμα θες να το κάνεις τρεις ημέρες, μπορείς να συνδυάσεις την ίδια μέρα πιέσεις πάγκου με πιέσει πιέσεις για τους ώμους. Δεν μιλάω για τις δοκιμές. Οι δοκιμές πρέπει κάθε άσκηση να γίνει μόνη τη ώστε να δώσεις όλη σου τη δύναμη Εκείνη τη μέρα για να βρει τη μέγιστή σου. Μιλάω αργότερα όταν θα φτιάξει το πρόγραμμα και τον αλγόριθμο. Ξεκινάς λοιπόν στην εβδομάδα των δοκιμών και κάνει την πρώτη μέρα πιέσει πάγκου. Χρειάζεται πάρα πολύ καλό ζέσταμα, μα πάρα πολύ καλό ζέσταμα. Έχω. Βγάλει ζέσταμα για το άνω σώμα και σου παραθέτω το link του βίντεο παραπάνω ώστε να το κλικάρεις και να δει τη ζέσταμα πρέπει να κάνει και μετά ξεκινά και σε ζεσταίνει σιγά σιγά πρώτα με την μπάρα. Κάνει ένα-δύο-τρία σετάκια έτσι χαλαρά να δώσει και στου μισού το έναυσμα να παράγουν τα χημικά το σώμα σου ώστε να σε ζεστάνει και να σε προετοιμάσει και ξεκινά να κάνει ε, την ε, μέτρησή σου. Καλό θα ήταν να μην ξεπεράσει τα πέντε σετ και προσπαθεί, α πούμε, να βάλει κιλά, σιγά σιγά να αυξάνει τα κιλά και να κάνει κάποιε επαναλήψει όσε περισσότερε μπορεί. Τώρα, υπάρχει ένα link στο ίντερνετ που λέγεται One Rep Max Calculator. Βάζω το link αυτό κάτω στι περιγραφέ του βίντεο, μπορεί να το βρει. Όπου όταν θα κάνει τις δοκιμέ σου, βάζει τέλο πάντων τα κιλά, το αλλάζει γιατί είναι σε λίβρε, το αμερικάνικο σύστημα και το κάνει κιλά. Βάζει πόσα κιλά σήκωσε και για πόσε επαναλήψει έκανε αυτά τα κιλά. Να σημειώσω εδώ ότι δεν είναι ανάγκη να φτάσει στη μία επανάληψη, γιατί αυτό εκτό ότι θα σε κουράσει πάρα πολύ, είναι και επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο γιατί μπορεί να τραυματιστεί. Με αυτόν λοιπόν τον υπολογιστή, όπου είναι βασισμένο σε κάποιε εξισώσει που υπάρχουν, σε κάποια τεστ, υπάρχουν πάρα πολλέ. Ε, σου βγάζει ακόμα και από τι 10 επαναλήψει. Πόσο είναι μία μέγιστη επανάληψη, δηλαδή τα μέγιστα κιλά που μπορεί να σηκώσει για μία. Ακόμα και από τι 6 και από τι 5. Απλά, όσο πιο λίγε επαναλήψει μπορέσει και βάλει και πιο πολλά κιλά φορτώσει αυτέ τι επαναλήψει, τόσο πιο έγκυρο θα είναι το αποτέλεσμα που θα σου βγάλει. Δηλαδή, ε, πιο έγκυρο θα είναι το αποτέλεσμα αν φτάσει να κάνει 4 ή 5 με τα περισσότερα κιλά που μπορεί για να βγάλει 5 επαναλήψει, παρά να βγάλει, ξέρω εγώ, 10 με τα περισσότερα κιλά που μπορεί να βγάλει 10 επαναλήψει. Οπότε πα εκεί, αντικαθιστά τα κιλά και πόσε επαναλήψει έβγαλε με αυτά τα κιλά και σου βγάζει τη μία μέγιστη, δηλαδή το 100, 100%. Την one rep max, την μία μέγιστη επανάληψη. Και από εκεί σου βγάζει και όλα τα ποσοστά, δηλαδή το 75% πόσα κιλά είναι, το 65% πόσα κιλά είναι και ανάλογα μετά. Όταν ξεκινήσει τον αλγόριθμο σου, το πρόγραμμά σου, βάζει σε κάθε εβδομάδα τα κιλά που αντιστοιχούν στο ποσοστό 100 που ορίζει ο αλγόριθμο για αυτή την άσκηση. Ωραία, μέχρι εδώ. Θα μου πει τώρα εσύ και εύλογα θα μου πει. Καλά, εγώ ξεκινάω το πρόγραμμα και το κάνω. Και μετά από κάποιο καιρό, λογικό είναι να δυναμώσω. Οπότε θα ανέβει και η μία μέγιστη επανάληψή μου. Πώ θα ξέρω πόσα κιλά έχω δυναμώσει ώστε να αναπροσαρμόσω κατά τη διάρκεια των εβδομάδων αυτά τα κιλά. Αυτό θα σου το πω αναλυτικότατα στο επόμενο βίντεο που θα μπει μετά από δύο μέρε. Θα τα βάλω συχνά για να μπορέσουν να έχουν μία συνέχεια. Εντάξει. Και προχωράμε στην εβδομάδα των δοκιμών. Την πρώτη μέρα θα βάλει λοιπόν πιέσει πάγκου. Την επόμενη μέρα καλό θα είναι να μην βάλει μία άσκηση ε, για το άνω σώμα πάλι, να πάρει ξεκούραση και να βάλει squat. Μετά θα μεσολαβήσει ξεκούραση. Την επόμενη μέρα θα βάλει πάλι μία άσκηση για άνω σώμα, δηλαδή πιέσει με την μπάρα α πούμε για ώμου. Την επόμενη μέρα μπορεί να μεσολαβήσει ξεκούραση ή άμα μπορεί να την κάνει κατευθείαν. Είναι τέσσερι προπονήσει. Τώρα ή θα κάνει δύο σερή και μία ξεκούραση και άλλε δύο σερή ή θα κάνει ε, δύο σερή, μία ξεκούραση, μία προπόνηση, μία ξεκούραση και την άλλη, κάπω έτσι. Πάντω μέσα στη βδομάδα πρέπει να βγουν τέσσερι προπονήσει, αλλά σε καμία περίπτωση μην βγάλει πάνω από ε, τρει Και μετά θα βάλει, συνεχίζω, μετά από τι πιέσει για ώμους, θα βάλει σκουότ πάλι για κάτω σώμα. Οπότε μία μέρα θα βάζει άσκηση άνω σώματο, μία κάτω σώματο. Και ερχόμαστε τώρα στο επόμενο εύλογο ερώτημα που θα κάνει, το οποίο θα σου απαντήσω σε αυτό το βίντεο. Δηλαδή, εγώ ρε Σταύρο, θα χάσω ολόκληρη εβδομάδα προπόνηση για να κάνω μία άσκηση την κάθε ημέρα και αυτό ήτανε. Όχι. Μπορεί να κάνει το εξή λοιπόν. Την ημέρα που θα ξεκινήσει την πρώτη και θα κάνει πιέσει παγκού, λέω εγώ τώρα, μπορεί να ξεκινήσει με μία άλλη άσκηση βασική. Μιλάμε για τι βασικέ πολυαρθρικέ τώρα που θα είναι εκεί πέρα βασισμένο αλγόριθμο να συνεχίσεις κάνοντας ακόμα 3-4 ασκησούλες για το στήθος ή για μυϊκές ομάδες που πιέζουν αφού και το στήθος συγκαταλέγεται σε αυτό, στο push. Αυτές τις ασκήσεις μπορεί να τις κάνεις με παραμέτρους bodybuilding, δηλαδή τέσσερα σετ με επαναλήψεις συγκεκριμένε και όχι τόσο βαριά κιλά κλπ. Ώστε να μην χαθεί η εβδομάδα αυτή, δηλαδή σε κάθε ημέρα που θα κάνεις τη δοκιμή στη βασική άσκηση, μπορεί να συνεχίζεις μετά με άλλες τρει-τέσσερι ασκήσεις, μην βάλεις μεγάλο όγκο για να μπορέσεις να αναρρώσεις και να είσαι έτοιμος την επόμενη ή τη μεθεπόμενη μέρα να επεξέλθεις πάλι σωστά στο τεστ και βάζεις κάποιες ασκήσεις, λεγόμενες accessory exercises. Τώρα, Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, τη βασική άσκηση της ημέρας, θα πρέπει να παίρνει μεγάλα διαλύματα ενδιάμεσα, ώστε με αυτόν τον τρόπο να δίνεις χρόνο στο κεντρικό νευρικό σύστημα να ξεκουράζεται, γιατί συμμετέχει αρκετά σε προπονήσεις δύναμης, όπως όταν προσπαθούμε να ανεβάσουμε το βάρος σταδιακά. Οπότε θα πρέπει για να βγει ένα καθαρό αποτέλεσμα να έχεις γύρω στα τρία λεπτά ξεκούραση ε, ανάμεσα από κάθε σετ. Σε καμία περίπτωση κάτω από δύο λεπτά. Δηλαδή, στα πρώτα σετ που θα είναι πιο ελαφριά, δεν μιλάω για το ζέσταμα, για τα σετ ζεστάματο, μιλάω τώρα για τα λειτουργικά σετ, τα οποία μπορεί να είναι 4 με 5, όπω είπα. Μπορεί να έχει ε, στα πρώτα σετ που είναι πιο ελαφριά 2 λεπτά, 2,5. Αλλά όσο ανεβάζει κιλά και μειώνονται οι επαναλήψει, ανέβαζε και το χρόνο ξεκούραση. Μπορεί να φτάσει και μέχρι 5 λεπτά. Και άμα πα και γιατρής, αλλά δεν στο συνιστό, μπορεί να βάλει και 7 λεπτά ξεκούραση. Λοιπόν, στο επόμενο βίντεο. Πώ θα αναπροσαρμόζω τη δύναμή μου και πώ θα τη μετράω και θα καταλαβαίνω ότι ανέβηκε ανά τι εβδομάδε ώστε να βάζω την, τα ανάλογα κιλά. Θα κάνω πάλι το ίδιο. Όχι, δεν θα κάνει το ίδιο. Θα σου πω στο επόμενο βίντεο τι θα κάνει και στο μεθ' επόμενο μια άλλη απορία που μπορεί να προκύψει. Ότι ξέρει κάτι, ωραία, θα κάνω για τι βασικέ ασκήσει αυτό. Τι υπόλοιπε ασκήσει, πώ θα τι μετράω, πώ θα ξέρω πόσα κιλά να βάλω. Μη τραγχωριέσαι, εδώ είμαι εγώ, θα σου πω και θα έρθω και στο σημείο να σου πω και το βασικό μειονέκτημα ε, του προγράμματος αυτού, της, της αυτή τεχνικής αυτής, να την πούμε και έτσι, της α, προοδευτικής επιβάρυνσης, ποιο είναι και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να το λύσουμε και να κάνουμε αυτό το είδο προπόνηση να δουλεύει για όλους καλά. Γιατί δεν δουλεύει για όλους καλά. Δουλεύει περισσότερο για τους αρχάριους, για τους, μέσου μέσους λίγο λιγότερο και για τους προχωρημένους μπορεί να γίνει και καταστρεπτικό αν δεν κάνουμε κάποιες συγκεκριμένε ρυθμίσεις τις οποίες τρία βίντεο, ε, μάλλον τέσσερα βίντεο, ένα το σημερινό. Το, το, επόμενο θα είναι σχετικά με αυτό που σας είπα, πώς θα αναπροσαρμόζω τη δύναμή μου, τι θα κάνω πάλι όλα αυτά τα τεστ, όχι. Το μεθεπόμενο θα είναι πώς θα ξέρω πόσα κιλά να βάλω στις υπόλοιπε ασκήσεις που θα κάνουμε στο πρόγραμμα, εκτός των βασικών. Και το άλλο θα είναι τα μειονεκτήματα της προοδευτικής επιβάρησης και πώς να τα αλλάξει ώστε να έχει αποτέλεσμα πάνω σου. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε, Σταύρος Fit Nations από το που και της Ταϊλάνδης, τόσο μακριά αλλά τόσο κοντά μέσω τη πλατφόρμα του YouTube και πάμε δυνατά!